Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, είμαστε σήμερα εδώ, συνεργατούπολοι του Πειραιά των Αγώνων, της μάχης της ηλεκτρικής, του μπλόκου της Κοκκινιάς, του Πειραιά των Μεγάλων Αγώνων, των αυτεργατών, των μεταλλεργατών της ζώνης, των λιμενεργατών, για να στείλουμε μήνυμα πως θα κάνουμε το βήμα για να ενισχύσουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να δώσουμε δύναμη στη δύναμή μας. Εδώ σήμερα βρίσκεται η ελπίδα και το μέλλον. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε ένα ακόμα βήμα στην οργάνωση της αντεπίθεσής μας ως εργατική τάξη, μαζί με την νεολαία, τους αυτοαπασχολούμενους, τον λαό μας συνολικά, γιατί όλα αυτά τα βάσανα που μας έχουν φορτώσει στις πλάτες μας δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι φυσικά φαινόμενα η ακρίβεια, οι πληστηριασμοί, οι πόλεμοι, η ενεργειακή φτώχεια, αλλά αποτελέσματα μιας πολιτικής που βάζει τα πάντα στο ζύγι κόστους ωφέλους και προασπίζει την κερδοφορία μιας χούφτας παράσιτων. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποκτήσει πολύτιμη πείρα. Η ίδια μας η καθημερινότητα μας οδηγεί να βγάζουμε συμπεράσματα και αυτή την πείρα πρέπει να την κάνουμε κριτήριο και μπροστά στη μάχη των ευρωεκλογών. Οι λιμενεργάτες στο λιμάνι του Πειραιά ξέρουν από πρώτο χέρι ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, οι οποίες διέλυσαν τα εργασιακά δικαιώματα, έκοψαν μισθούς, ψήφισαν την νομιμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Δεν εφαρμόζουν ακόμα και σήμερα την νομοθεσία για την ένταξη των λιμενεργατών στα βαρέα. Οδήγησαν στο να έχουμε εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, μέχρι και το θάνατο συναδέλφου μας. Οι ναυτεργάτες έχουν νιώσει στο πετσί τους την εντατικοποίηση της δουλειάς τους με μειωμένες συνθέσεις στα πλοία, με εργατικά ατυχήματα, ενώ νιώθουν κάθε μέρα την ανασφάλεια που η ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό των Ελλήνων εφοπλιστών δεν χαρακτηρίζει εμπόλεμη ζώνη την Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα να μένουν εγκλωβισμένοι και βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Ξέρουν πολύ καλά ότι όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ ψήφισαν τη συνθήκη του Μάστριχ. Ξέρουν καλά την καταστολή όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων που τους επιστρατεύει όταν κάνουν απεργίες για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς και αμοιβής. Έχουν την πείρα από τον αγώνα για ασφαλή και φθηνές θαλάσσιες μεταφορές του λαού μας. Οι μεταλλεργάτες της ζώνης ξέρουν γιατί είδαν πολλές φορές να χάνονται συνάδελφοί τους, να τους κουβαλάνε με τα ίδια τα χέρια τους στην περίοδο της ανάπτυξης που διαφημίζουν, να τους χτυπάει από την άλλη πλευρά η ανεργία και η ανασφάλεια στην περίοδο της κρίσης. Βίωσαν τη βάρβαρη πολιτική που μας θέλει κομπάρσους και αναλώσιμους. Ο λαός συνολικά του Πειραιά δεν ξεχνά τους φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής που χτύπησαν ο πρωτοπόρους εργάτες για τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών και εργολάβων, που χτύπησαν μετανάστες και σκότωσαν τον δικό μας Παύλο. Και έχει πείρα ο λαός του Πειραιά πώς αντιμετωπίζονται σε μία μάχη που συνεχίζεται μέχρι τη συντριβή τους μαζί και με το σύστημα που τους γεννά. Ξέρουμε εδώ στον Πειραιά πώς είναι να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να μην μπορείς να πάρεις τα βασικά λόγω της ακρίβειας. Μίας ακρίβειας που ξέρουμε πολύ καλά και από πρώτο χέρι πως δεν είναι εισαγόμενοι, αλλά μας την καπελώνουν οι εφοπλιστές με τα ανεβασμένα ναύλα που έχουν, βρίσκοντας για άλλη μια φορά ευκαιρία να βγάλουν εκατομμύρια κέρδη, αυτή τη φορά μέσα από τους πολέμους και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, όπως και πριν από την πανδημία. Ξέρουμε και δεν είμαστε κορόιδα πως για κάθε πλοίο που κάνει το γύρο της Αφρικής, λόγω αυτών των αυξημένων ναύλων και των τιμών των κοντέινερ, βγάζουν επιπλέον δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Ξέρουμε πως η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα από τα ματωμένα πλεονάσματα που τα πληρώνει με την ίδια του τη ζωή ο λαός, με τη φορολογία που μας τσακίζει και τους προϋπολογισμούς να δείχνουν ότι το 95% προέρχεται από τη φορολόγηση των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μικρομάγαζων και των φτωχών αγροτών που τους διέλυσε η κοινή αγροτική πολιτική που ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα μαζί τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλος, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και έκαναν τα αγροτικά προϊόντα να φτάνουν με τιμές μέχρι και 5 φορές παραπάνω από το χωράφι στο ράφι. Ξέρουμε πως στη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτε κέντρα υγείας. Τα νοσοκομεία της περιοχής μας δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές μας ανάγκες. Αλλά από την άλλη, τολμάνε να ανοίγουν τα απογευματινά χειρουργεία, να βγάζουν τιμοκαταλόγους. Ξέρουμε πολύ καλά πως τα κοράκια των τραπεζών και των φαντ βάζουν χέρι στη λαϊκή κατοικία με νόμους ψηφισμένους από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που εφαρμόζει τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνένεση όλων των άλλων κομμάτων πλην του ΚΚΕ. Βλέπουμε στις γειτονιές μας τα μικρομάγαζα και τους απασχολούμενους που αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα με τη φορολογία που τους ακίζει μαζί και με την ενεργειακή ακρίβεια για να κονομάνε τα μεγάλα μονοπόλια. Για να χρηματοδοτούμε με δις τη φωνική μηχανή του ΝΑΤΟ που κάθε φορά που έρχονται εδώ στον Πειραιά μας ξέρουν και τους ξέρουμε και πως τους επιφυλάσσουμε αγωνιστική υποδοχή για να τους πούμε ότι στην πόλη μας και στη χώρα μας είναι ανεπιθύμητοι. Όμως εδώ στον Πειραιά ξέρουμε και κάτι ακόμα, πως στην περιοχή μας υπάρχει το ΚΚΕ που βάζει όλες του τις δυνάμεις για να μπορούμε να υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, για να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς τη στιγμή που έχουν διαλύσει την κυριολεξία όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να οργιάζουν οι εργοδότες, για να μπλοκάρουμε τα απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή και να μπαίνουν στα πρωινά οι ασθενείς και να τα κάνουν δωρεάν, για να φύγουν τα καζάνια του θανάτου, της μπόχας και του καρκίνου από τις γειτονιές μας που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, για να μπλοκάρουμε τους πληστηριασμούς σε εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, για να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τις γης τους κολλασμένους από το Θεσσαλικό κάμπο, στον ήρωα Παλαιστινιακό λαό, αλλά και στα αδέρφια μας στη Λάρκο που παραδίδουν σε όλους μας το μεγαλύτερο μάθημα, πως μπορούμε να τα βάλουμε ακόμα και με τις κυβερνήσεις και να τους βάλουμε κάτω και να αλλάξουν από ώρα σε ώρα αποφάσεις, όπως έγινε και στο μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της Κόσκο. Εμείς οι εργαζόμενοι και ο λαός του Πειραιά, όπως πήραμε απλόχερα την αλληλεγγύη στους μεγάλους αγώνες της πόλης μας, έτσι τη δίνουμε στα αδέρφια μας σε κάθε γωνιά του κόσμου. Αυτά όλα τα σπουδαία σήμερα αποτελούν ένα μικρό δείγμα που αποδεικνύει τη δύναμη που έχει ο λαός, η εργατική τάξη, η νεολαία, οι φτωχοί εργάτες, οι φτωχοί αγρότες, οι βιοπαλαιστές της πόλης που θίγονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Μονοπωλίων και δείχνει ότι έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την καλύτερη απάντηση σε αυτούς που λιδωρούν το σύνθημα που γεννήθηκε στους δρόμους του αγώνα, από όπου και βέβαια είναι εξαφανισμένοι, ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό με το κουκουέ μπροστάρι και οργανωτή. Και τους λέμε πως τα αφηγήματά τους για κυβερνητικούς μεσίες και φιλολαϊκές κυβερνήσεις δεν πείθουν. Το έδειξαν οι μεγάλοι αγώνες σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και του κόσμου από εργαζόμενους, αγρότες, νεολαία που θίγονται από την πολιτική που ασκούν οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων. Νεοφιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, ακροδεξιές. Όλοι μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο στα βασικά και στα κύρια συμφωνούν. Φωτεινή εξαίρεση αποτελούν και το λέμε χωρίς μικρομεγαλισμούς οι εκλεγμένοι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας,
οι υποψήφοι μας που δεν επιλέγονται ως πανελίστες, celebrities και influencer όπως τα άλλα κόμματα, αλλά ως άνθρωποι που έχουν αναδειχτεί μέσα από μεγάλους αγώνες που έγιναν για τη ζωή και τις ανάγκες του λαού μας. Αυτοί είμαστε εμείς που παλεύουμε και οργανώνουμε την πάλη μέσα στην πραγματική ζωή, εκεί που ζει και αναπνέει ο λαός μας και όχι στα τηλεπαράθυρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που το παίζουν φωστήρες λέγοντας άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το δίλημα λοιπόν μπροστά στη μάχη των εκλογών είναι αν θα δώσουμε δύναμη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που είναι μπροστά σε κάθε μεγάλο ή μικρό πρόβλημα ή αν θα επιβραβεύσουμε αυτούς που μας έφεραν σημερινή κατάσταση. Αν θα ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και αγωνιστικότητα ή θα ναρκοθετήσουμε την ίδια μας τη ζωή δίνοντας συγχωροχάρτη στην πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, της ειρήνης και της αδελφοσύνης των λαών που θα γευόμαστε τους καρπούς του μόχθου μας. Στις 9 Ιούνιου κοκκινίζουμε τις κάλπες και στέλνουμε ηχηρό μήνυμα αντεπίθεσης εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά κυρίως εκεί που ανατρέπονται. Στο δρόμο του αγώνα με πολύ πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Δίνουμε τη μάχη μέρα νύχτα για πιο ισχυρό κουκουέ για να ψηλώσει τον πόη του λαού μας. Καλή δύναμη σε όλους και καλούς αγώνες.